όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Μας χοντροκοροϊδεύουνε. Είμαι 28 χρόνια επαγγελματίας. Πρώτη φορά στη ζωή μου χρωστάω στο ΤΕΒΕ, χρωστάω στην εφορία, χρωστάω στο διάολο να πάω να τους βάλω φωτιά, θα τους χάσω όλους. Έχω χάσει τον πατέρα μου από μικρό. Έχω παιδευτεί. Έχω μια μάνα κινητικά προβλήματα. Τις κόψανε, τις αλλάξανε τον αδόξαστο στα κοσίματα. Έφτασα σε σημείο, είμαι 46 χρονών και περίμενα τη σύνταξη της μάνας μου για να φάμε. Για να φάμε. Να με κάνουν τι θα με κάνουν. Θέλω να με ακούσετε γιατί πραγματικά... Να με πάνε φυλακή. Να με πάνε να με ταΐζουν κιόλας. Να με πάνε. Θέλω να με ακούσετε. 15 μέρες τρώγαμε μακαρόνια. Να κόβονται οι συντάξεις μας, να κόβονται οι μισθείς μας. Και να λέει αυτό γίνεται για τη σωτηρία της πατρίδας. Για να ξαναδανειστούμε, για να εξυπηρετήσουμε τους τραπεζίτες. Η βοήθεια που παρέχετε στην Ελλάδα δεν βοηθά τη χώρα σας, αλλά τις τράπεζες. Έρχονται τα χρήματα στην Ελλάδα, τα παραλαμβάνει στην είσοδο ο Πρωθυπουργός σας, κύριος Παπανδρέου, διασχίζουν το ελληνικό σπίτι και από την πίσω πόρτα τα δίνει στις τράπεζες. Αυτή η βοήθεια προς τις τράπεζες και όχι προς την Ελλάδα καταστρέφει την ευρωπαϊκή σταθερότητα. Είναι προφανές ότι υπάρχει ο ανοιχτός πλούτος. Είναι επίσης προφανές ότι δεν μας αφήνουν να τον εκμεταλλευτούμε. Η κυβέρνηση μάλλον της χώρας μας υπέγραψε μία σύμβαση με την οποία υποθηκεύεται ουσιαστικά, δεσμεύεται, από που καλύτερα δεσμεύεται, όλη η δημόσια περιουσία της πατρίδας μας. Όλη, κινητή και ακίνητη. Δεσμεύεται μια περιουσία πολλών 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τι σημαίνει αμετάκλητα και ανεφόρον, δεν σημαίνει εχμάλωτος. Κύριε Παπαδάκη, να σας πω. Να σας πω, η Ιρλανδία που δανείστηκε μεγαλύτερο επιτόκιο και εμάς, η Πορτογαλία που δανείστηκε μεγαλύτερο επιτόκιο και εμάς. Δεν έχει βάλει υποθήκη στα μνημεία της, δεν έχει βέβαια. Γιατί εμείς έχουμε βάλει υποθήκη στα μνημεία. Δεν ξέρω. Όχι, σας λέω εγώ. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Αυτοί που λένε τέτοια πράγματα θα έπρεπε να ντρέπονται για αυτό. Αλλά ότι θα δοθεί δικαίωμα στους δανειστές αμετακλήτως και ανεφόρον να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο και σε οποιοδήποτε δικαίωμα εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Άρθρο 14, παράγραφος 5. Με τον κύριο Ροβέρδο και τον κύριο Βενιζέλο που μιλάνε για επικύρωση από 180 βουλευτές. Κάτι το οποίο ζητήσατε. Γιατί μου πετάτε την παλέτη. Άλλο λέμε και εσείς άλλο το πάτε. Γιατί μου πετάτε την παλέτη. Πολιτικά δηλαδή καλύπτει και μία επέμβαση κατάσχεσης ή οτιδήποτε άλλη επέμβαση ή οτιδήποτε άλλη σε μία παραμεθόρια περιοχή. Στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Να το δώσουν σε μία εταιρεία αξιοποίηση του Εύρου με δικαιώματα τα οποία να μην μπορούμε εμείς να παρέμβουμε εάν παραβιάζεται η άμυνά μας. Economic hitmen worked in many different ways, but probably the most typical way was that we would identify a country, like a third world country, that had resources that our corporations want, such as oil. And then we would arrange a huge loan to that country from an organization like the World Bank, but the whole country would be stuck holding a huge debt. A debt so large that it couldn't possibly repay it. So at some point, we economic hitmen would go back to that country and say, look, you can't repay your loan, so do us a favor. Vote with us on the next critical United Nations vote or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq. Or, most importantly, sell your oil to us real cheap. Sell your oil to us real cheap. Or your labor pool or some other resource that we want. To have their
electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations to have their electric utility company privatized and their water and sewage. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, τα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η ΕΙΑΘ, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερο μεγαλύτερο κύμα. Μετά τον ΟΣΕ, για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, νέο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Αθήνα και για το μέλλον της ΔΕΗ. Η Κομισιόν καλεί τη χώρα μας να απελευθερώσει το 1 τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας και να το παραχωρήσει σε ιδιώτες, ώστε να το παραχωρήσει σε ιδιώτες, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός πάνω. Εγώ δεν θέλω να έχω το κράτος τίποτα! Μπορεί να έχει τίποτα! The global fight against the banking cartel. Explain the crimes and how Papandreou was taken over there and how Greece was engineered for implosion. We arrived at the hotel yesterday, and I went into the wrong hotel next door to me, and I bumped into Steve Forbes. Steve Forbes, of course, the son of Malcolm Forbes of Forbes magazine. Steve Forbes is here at the International Chamber of Commerce. The topic of discussion for their forum is selling the assets of Greece. And sell those assets to foreign banks and the people who are creating the crisis. The crisis is constructed by the banks to bleed this country into a point where they have to start selling their assets. Yeah, the vultures are there for the fire sale, so he was perching, wanting goodies. That's right, Steve. Now, I know Forbes' family going back 25 years. Malcolm Forbes had his boat parked in New York Harbor back in the 80s when I was a stockbroker. And so I chatted with Steve Forbes for a few minutes. And I said, Steve, you know, what's the deal here? And he said, Max, you know, this is an opportunity of a lifetime. We're going to get the airport, the lottery. We're going to get everything for pennies on the dollar. This is a fantastic opportunity for our private accounts and all the people that have me. Όπου παραλίγο να σκάσει τα χέρια μας. Δεν έσκασε και σώσαμε την Ελλάδα. Μη μας σώσετε άλλο. Έλεος. Φτάνει τόσο σώσιμο ένα χρόνο τώρα. 3 χρόνια πριν τι λέγατε. Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό Καραμανλή. Για τις αποκρατικοποιήσεις. Εσείς τα λέγατε αυτά. Η Ελλάδα θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία τα μεγαλύτερα λιμάνια, το σύνολο των μεγάλων αεροδρομίων, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλοι ζωτικοί τομείς της οικονομίας θα είναι ιδιωτικοί ή και θα ελέγχονται από αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών. Αυτή η πολιτική είναι και ξεπερασμένη και αποτυχημένη, την εφάρμοσε στο παρελθόν μονάχα ακραίες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως τη Θάτσερ και του κ. Μητσοτάκη. Εσείς δώσουμε για ένα κομμάτι ψωμί. Όχι, βλέπετε στην καλύτερη των περιπτώσεων το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αντλήσει 15 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2012. Και το πρόσφατο ομολόγιο πρέπει να πληρώσουμε 18 δισεκατομμύρια τόκους. Δηλαδή, με αυτά όλα που θα πληρώσουμε, δεν καλύπτουμε, το 70% των τόκων. Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι ακριβώς συμβαίνει, εξετάζετε εσείς ως κυβέρνηση να προσφύγετε μόνοι σας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς την δικιά της πρωτοβουλία? Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να προσφύγουμε στις ανάγκες αυτές, όπως είπατε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το έχουμε ανάγκη. Άρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως πρώτη επιλογή και μόνη που υπήρχε από τις 5 Οκτωβρίου και μετά. Υπάρχει δήλωση του κυρίου Ραγκούση ήδη από το 2009 που λέει ότι το 2010 θα είναι η χρονιά της απόλυτης χρεοκοπίας των δημοσιονομικών της χώρας. Άρα Tout ça parce que les Grecs, eux, souhaitaient l'intervention du FMI, même si Papandreou, pour des raisons politiques, ne disait pas ça. Mais depuis le début, il m'avait téléphoné très tôt, il m'avait téléphoné au mois de novembre-décembre 2009, en disant « on a besoin d'aide ». Et c'est vrai qu'il avait très bien conscience de ce qu'il avait besoin d'aide.
δουλέψανε οι πόλοι όλο αυτόν τον καιρό. Δεν έγινε δηλαδή μέσα σε 15 μέρες. Το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο. Αφού μας καταχρεώσουν όχι μέχρι το λαιμό, αλλά πάνω από το κεφάλι, θα μας πούνε, κοιτάξτε, τώρα προς κάτω 500 δισεκατομμύρια, δεν μπορούμε πλέον άλλο να σας ταλίζουμε, αλλά σας έχουμε μια λύση, η οποία λύση θα σας υπέρ, και πολιτικά και οικονομικά. Ποια είναι η λύση? Θα γίνει μια εταιρεία, στην οποία και εμείς οι Αμερικάνοι, που σας ταλιοδοτούμε, δηλαδή οι Αμερικανοί, θα έχουμε το 60%. Και οι Τουρκοί και να μην φωνάζουν και οι άνθρωποι που σας ας πούμε, θα έχουν το 20. Και εσείς θα έχετε το 20. Κάνοντας αυτή την εταιρεία, σας χαρίζουμε όλα σας τα χρέη. Πρώτον, λοιπόν, την οικονομική σας επιτυχία. Δεύτερον, θα εισπράτετε από το 20% κάθε χρέη, οικονομική επιτυχία. Και τρίτον, θα έχετε και πολιτική επιτυχία. Πια οι Τούρκοι θα αναγνωρίσουν ότι είστε και οι Τούρκοι. Αλλά θα συνεκμεταλλευτούμε όλοι μαζί τα πεθαίνια. Θα παίρνουν 20 εσείς, 20 οι Τούρκοι, 60 εμείς και όλα θα είναι ωραία και καλά. Εμείς θέλουμε ενημέρωση. Ούτε πανικό, ούτε καθησυχασμό. Η Οσία Ξένη, η Καλαματιανή και ο Τιμόθεος γιορτάζουν σήμερα. Δεν μας σώζει ούτε ο Τιμόθεος, ούτε η Ξένια, η Καλαματιανή. Σκεφτόμουν εχθές που έβλεπα ειδήσεις. Και σιγά σιγά άρχισα να φοβάμαι. Με έπιασε ένας πανικός. Φοβήθηκα κανονικά. Και σκέφτηκα ότι αν το 1940, τότε που μας έκαναν ντου οι Ιταλοί, υπήρχε τηλεόραση, θα πολεμούσαμε. Θα είχαν βγει στα κανάλια όλοι αυτοί οι αναλυτές και θα λέγανε είναι τόσοι, έχουν τόσα κανόνια, έχουν τάγκ. Πού να πάμε εμείς ξεβράκωτοι τώρα και οι τσολιάδες, δεν θα πολεμούσαμε. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε γιατί αυτό μας λέει. Εγώ η πατρίδα αυτή τη στιγμή έχει μια ανάγκη οικονομική, όχι, και είμαστε φοβισμένοι. The system is controlled by what I call repeaters. They're people in the situations of power and influence who just repeat what someone else tells them. And the great repeaters are what pass for journalists. This is the area outside Parliament where they stand there doing their pieces to camera, telling people what's going on. The fact is, they don't know what's happening. They know nothing. So, this is what they should be saying if they were telling the truth. Now over to Westminster for the latest news from David Icke. Thank you, you. Well, I've got to be honest, mate. I haven't got a clue what's going on. I tell you what my job is, right? I wear a dark suit, not normally, but you know, I'm playing here. And I'm come over from there and I tell you what they've told me is going on. And I deliver it as if I know what's going on and it's really true. I've got a clue if it's true. But they tell me and they wouldn't lie, would they? I mean, would Tony Blair lie about what's really happening? Would George Bush, please? I'm a journalist, trust me. And so what we call news, you, what you get paid a lot of money for reading Autocue about, is merely propaganda that they have told me and I tell you. Πέρα λέει, εσάς δεν σας λένε από πάνω τα αφεντικά σας θα πείτε. Όχι λέει, για πάμε να ακούσουμε τι λένε. Για πάμε να... Σου είπανε ποτέ πες αυτό, πες κοινό. Όχι. Τρεις φορές. Τα αφεντικά της παλιά. Α, τρεις. Εντάξει. Εμάς πάντως, ειλικρινά, για να άκου να σου πω. Ειλικρινά, εμάς... Σου απαντώ. Πες αυτό, είπες εκείνο, δεν μας έχω πει ποτέ. Κατάλαβες, νομίζεις ότι λέει, μόνος το απαντάει. Πάμε να ακούσουμε από το ακουστικό που ακούγεται. Όχι. Φέρ' το ακουστικό λίγο κοντά να ακούσουμε. Τρεις φορές. Α, τρεις. Εντάξει. Εμάς πάντως... Σου λες το αυτή, εμάς καμία, εμάς καμία. Ειλικρινά, εμάς... Φέρ' το ακούσουμε. Σου απαντώ. Πες αυτό, είπες εκείνο, δεν μας έχουν πει ποτέ. Εμάς πάντως... Ο παπαγάλος θα πάνω, εμάς καμία. Το πιάσαμε τον ήχο του τηλεκοντρών. Εμάς καμία. Κύριε Καμπουράκη, για να μην μείνει ο κόσμος ότι απαντάτε μόνοι σας, δεν τους λένε ποια είδους η ακολουθεί.
Τους λένε τι πρέπει να απαντήσουν, κυρία μου. Κυρία μου, δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι να γίνονται μαριονέτες. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Καμπουράκη. Ισχύει για πάρα πολλούς.